Ασχολείστε πάρα πολύ με το σύντροφο ή τους συνεργάτες. Άλλοτε γλυκά και άλλοτε όχι γλυκά, γιατί ο Άρης απέναντι από το ζώδιό σας δημιουργεί ένταση, όπως είναι και σήμερα για εσάς που είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες. Αν είστε 3-4 του μηνός, να ξέρετε, υπάρχουν ορισμένα ζώδια που κάνουν σίγουρα υπερβολές παρά το γεγονός ότι νιώθουν πάρα πολύ όμορφα. Είναι οι Κρύοι, Καρκίνοι, Ζυγοί και Εγώκεροι που είναι γεννημένοι γύρω στις 3-4 Ιουλίου, λοιπόν, Απριλίου, ωραία περνάτε, αλλά είναι υπερβολή αυτό που κάνετε. Για τους Ταύρους μας, είναι μια περίεργη περίοδος. Πρώτον, το βραδάκι μπορείτε να έρθετε πιο κοντά στο σύντροφό σας ή τους συνεργάτες. Ο Κρόνος απέναντι από το ζώδιό σας σε πολλές περιπτώσεις δείχνει αλήθειες. Ο Κρόνος δεν είναι κακός, απλώς είναι ο πλανήτης ο οποίος σου δείχνει την πραγματικότητα. Και καμιά φορά η πραγματικότητα δεν μας αρέσει. Μας αρέσει λίγο να πετάμε στα σύννεφα. Έτσι λοιπόν, προσέχετε την περίοδο αυτή. Μπορεί να παρουσιαστούν θέματα τα οποία έχουν σχέση με το σύντροφο ή τους συνεργάτες που να μην σας αρέσουν πολύ. Δεν είναι για πάντα έτσι. Μην κρίνετε μόνο από μια στιγμή ή από ένα γεγονός και χαλάτε τις σχέσεις σας. Αφήστε λίγο να περάσουν. Τα καλύτερα έρχονται για εσάς από τα μέσα του 15 και μετά. Ενώ επειδή είναι ανάδρομη η Αφροδίτη, μπορεί να μην έχει κάνει σωστές ακόμα επιλογές. Να, το τέλος του Ιανουαρίου φτάνει, όπου τα πράγματα ανοίγουν δρόμους για ταξίδια, για σπουδές, για νομικές υποθέσεις. Πάντως γενικά, ειδικά εσείς που είστε γεννημένοι γύρω στις 4, μπορεί να κάνετε υπερβολές, αλλά είναι καλά. Την υγεία σας να προσέχετε. Για τους διδύμους, πάρα πολύ καλές αυτές τις μέρες, πάρα πολύ δημιουργικές. Οτιδήποτε κάνετε σήμερα που έχει σχέση με γραπτά, με νομικά διαδικαστικά, με ταξίδια ή με ανθρώπους που έρχονται από μακριά, φαίνεται να σας ικανοποιούν και να σας χαροποιούν. Αν είστε γεννημένοι τελευταίες σήμερα μέρες, θα μπορούσατε να έρθετε πιο κοντά στα παιδιά ή τον ερωτικό σύντροφο που σας έχουν ανάγκη αυτόν τον καιρό. Αυτόν τον καιρό νομίζω ότι είστε πολύ ερωτικοί, ίσως και πιεστικοί με τα παιδιά. Προσοχή λοιπόν. Ένα οικονομικό θέμα καθυστερεί, αλλά από το τέλος του μήνα νομίζω ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα για σας. Για τους καρκίνους μας, έχετε οικογενειακά θέματα αυτόν τον καιρό. Θα έχετε οικογενειακά θέματα σχεδόν μέχρι τον Ιούνιο. Άλλος πολύ, άλλος λίγα, άλλοτε έρχονται για τους μισούς, άλλοτε για τους άλλους μισούς. Προσπαθήστε να το επιλύσετε όσο το δυνατόν πιο ήρεμα. Μετά τον Ιούνιο, αυτά τα οικογενειακά, αφού ο Άρης θα φύγει από το σημείο αυτό, θα επιληθούν πολύ πιο εύκολα. Άρα λοιπόν μην πιέζεστε όπως πιέζεστε εσείς των τελευταίων ημερών. Η των πρώτων ημερών σήμερα όμως είναι μια μοναδική ώρα για να έρθετε πιο κοντά στους αγαπημένους σας, να τους διαβάσετε ποίηματα που γελάει η Φέη μας, να παρακαλέσετε για ορισμένα πράγματα. Φαντάζεσαι τον καιρό να κάτι δίπλα μου διαβάζει ποίηματα, βρελίτσα. Πάρα πολύ ωραίο, δεν θα ήταν. Δεν ξέρω. Είναι και να ταιριάζει και στον άλλον, κατάλαβα. Ναι, αλλά αν είχε, α πούμε, ένα ψαράκι παραδείγματο χάρη, θα μπορούσε να το ακούσει πολύ πιο. Αυτό εξαρτάται και από. Δεν θα έλεγε ποίηματα. Θα έλεγε ποίηματα. Λοιπόν, καρκίνη λοιπόν των πρώτων ημερών είστε σε μια πολύ καλή φάση. Αν είστε γεννημένοι 3-4 του μηνός, είστε σε μια φάση υπερβολών. Προσέχετε, το λέω και το ξαναλέω αυτό γιατί. Όταν είσαι σε μια φάση υπεραισιοδοξίας, μπορεί να κάνεις λάθη. Να μπλέξεις σε μια σχέση που δεν πρέπει να μπλέξεις. Να φύγεις από μια δουλειά, να πας σε μια άλλη δουλειά που δεν πρέπει. Έτσι λοιπόν η υπεραισιοδοξία πολλές φορές λέει ότι βλάπτει. Επειδή εκεί Απρίλη-Μάη πάλι θα έρθουν θέματα στην επιφάνεια, αν είστε γεννημένοι το δεύτερο δεκαήμερο, πρέπει να προσέχετε επιλογές. Των τελευταίων ημερών, μαλώνετε αυτόν τον καιρό με πρόσωπο του περιβάλλοντός σας ή κάτι κάνετε μες στο σπίτι. Άλλοι χτίζεται. Ποιο χτίζει τώρα, τέλος πάντων. Βάφεται, δεν ξέρω τι κάνετε. Ναι. Και ενοχλούνται οι άλλοι και αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβληματάκια. Τα λιοντάρια μας νομίζω ότι είναι πολύ καλά, πολύ δημιουργικά. Έχετε πολλές μετακινήσεις, πολλές συζητήσεις. Έχω την αίσθηση ότι τα λιοντάρια αυτό το εξάμεινο θα βρίσκονται σε διαρκείς μετακινήσεις, οι οποίες όμως είναι ευχάριστες, αρκεί βεβαίως να μην τρέχετε. Το βραδάκι σας καλεί το σπίτι και η οικογένεια να ασχοληθείτε μαζί, ενώ αν είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες, ο Κρόνος δημιουργεί κάποια οικογενειακά θέματα. Μην αφήνετε ηλικιωμένους αυτόν τον καιρό χωρίς να του παρέχετε ακόμα και μόνο λίγη αγάπη ή ένα τηλέφωνο. Το έχουν ανάγκη. Για τους Παρθένους μας, άντε, αν είστε γεννημένοι 3-4 του μηνός, αποκλείεται να μην είστε σε μία κατάσταση συναισθηματικοφιλική περίεργη, η οποία δεν ξέρετε τι τροπή θα πάρει στο μέλλον.